ένα πολύ καλό ξεκίνημα στα play-off για τον ΠΑΟΚ. Πολλοί λένε ότι τα κομβικά παιχνίδια, μέχρι τα επόμενα φυσικά, είναι αυτά τα δύο με τον Πανιόνιο. Γιατί αν καταφέρει να τα κερδίσει ο ΠΑΟΚ, γίνεται φαβορή για την πρωτιά. Συμφωνείς? Σίγουρα, κάναμε ένα καλό ξεκίνημα. Όμως και μετά τη χθεσινή νίκη της ΑΕΚ, είδαμε ότι η διαφορά που υπήρχε από την αρχή των δύο πόντων καλύφθηκε. Η ΑΕΚ είναι αυτή τη στιγμή μπροστά. Και θεωρώ ότι πρέπει να κοιτάξουμε μόνο το παιχνίδι της Δευτέρας, όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Να πάμε στην Ασμύρα να διεκδικήσουμε αυτό που μπορούμε και πρέπει να πάρουμε. Και μετά το παιχνίδι με τον Πανιόνιο εδώ. Στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, η ομάδα έβγαλε στοιχεία που δεν τα έχει όλη τη χρονιά. Βρέθηκε και στα δύο παιχνίδια πίσω. Στο ένα το ανέτρεψε, στο άλλο ισοφάρισε με 10 παίχτες, ενώ είχε δεχτεί τον γκολ σε μια πολύ κρύα φάση. Έπαιξε με 10 παίχτες. Είχε αρκετές ατυχίες, είχε αλλαγή στην αλλαγή. Όλα αυτά σας δένουν περισσότερο, σας πεισμώνουν, βγαίνει κάτι περισσότερο από αυτό που γίνεται τώρα? Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό ότι η ομάδα κατάφερε και έβγαλε αντίδραση, όπως είπατε κι εσείς. Αλλά το σημαντικότερο για μένα είναι ότι η ομάδα πλέον έχει την κατάλληλη ηρεμία. Δουλεύει πολύ όμορφα, πολύ ήρεμα, πολύ ξεχωριστά θα έλεγα, και αυτό φαίνεται στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε καταφέρει όμως κάτι και πρέπει να πανηγυρίσουμε στο τέλος τη θέση που θέλουμε, για να μπορούμε όλα αυτά να πούμε ότι τελικά έφτασαν μέχρι εκεί που θέλαμε. Απέναντι σε μια ομάδα που δεν την έχετε κερδίσει στην κανονική διάρκεια, στη Νέα Σμύρνη, ειδικά στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος, έγιναν και πολλά λάθη. Τι πιστεύεις ότι πρέπει να προσέξει ο ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς? Δεν νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Πρέπει να σταθούμε στο ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε πολύ καλή κατάσταση, αγωνιστική και ψυχολογική, και πρέπει να πάμε στη Νέα Σμύρνη και να κερδίσουμε. Το ψυχολογική μπορώ να το καταλάβω λόγω των θετικών αποτελεσμάτων. Το αγωνιστική, πώς έχει καταφέρει η ομάδα να είναι σε καλή αγωνιστική κατάσταση από τη στιγμή που είσαι στον 11ο μήνα στο γήπεδο Μεγαλόπουλο? Και ναι, με πολλά προβλήματα τραυματισμών. Έχουμε σίγουρα λιγότερα προβλήματα από ό,τι τους προηγούμενους μήνες. Οπότε, εφόσον έχουμε περισσότερα παιδιά στη διάθεσή μας, μπορούμε να μιλάμε και για ένα πιο πλήρες ρόστερ και ακόμα και για κάποιες αλλαγές που σίγουρα θα χρειαστούν εφόσον υπάρχουν τα συνεχόμενα παιχνίδια. Νομίζω φαίνεται ότι είμαστε καλύτερα και στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά σας είπα, σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα πρέπει κάθε τρεις μέρες να επιβεβαιώνεσαι και κάθε τρεις μέρες να είσαι σοβαρός. Γιατί ένα κακό αποτέλεσμα μπορεί να στοιχήσει πολλά. Αυτή η αλλαγή του προγράμματος, παίζω, δεν παίζω, σας έχει επηρεάσει? Υπάρχει φυσικά και άλλη πλευρά του νομίσματος που λέει ότι ξεκουραστήκατε λίγες μέρες παραπάνω. Εντάξει, αυτό δεν έχει επηρεάσει μόνο μας, έχει επηρεάσει όλες τις ομάδες. Καλό είναι οι υπεύθυνοι από του χρόνου, νομίζω, να κάνουν τα πράγματα λίγο καλύτερα, για να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερο ποδόσφαιρο και ανάλογα το πρόγραμμα που έχει διαμορφωθεί αυτό να υπάρχει. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό ότι καταφέραμε όλο αυτό τον καιρό να είμαστε συγκεντρωμένοι στο ποδόσφαιρο και να μην χάσουμε όλο αυτό που δουλεύαμε. Οπότε μένουμε εδώ, πρέπει να είμαστε σοβαροί και ήρεμοι για τη συνέχεια. Τι σημαίνει για σένα αυτό το βραβείο που κρατάς από την άποψη ότι έρχεται από τον κόσμο, όχι από εμάς τους δημοσιογράφους για παράδειγμα? Εντάξει, σίγουρα είναι... Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο που με ψήφισε. Προσπαθώ όλη αυτή τη χρονιά να κάνω το καλύτερο για την ομάδα. Και θα συνεχίσω να το κάνω. Δεν θέλω να λέω πολλά λόγια. Ευχαριστώ σίγουρα τους συμπαίκτες μου, γιατί χωρίς αυτούς, αν και το λένε όλοι αυτό στα βραβεία, χωρίς συμπαίκτες δεν θα κάνει τίποτα κλπ. Αυτή είναι αλήθεια. Χωρίς συμπαίκτες δεν θα καταφέρει να πάρει αυτό το βραβείο. Θέλω να αφιερώσω αυτό το βραβείο σε όλους τους ανθρώπους που όλη τη χρονιά είναι πίσω στην ουσία από τις κάμερες. Είναι φυσικοθεραπευτές, φροντιστές της ομάδας, οι άνθρωποι που περνάνε πολλές ώρες μαζί μας, που δουλεύουν πάρα πολύ δύσκολα και σκληρά. Και νομίζω θέλω να το αφιερώσω σε αυτούς. Μία τελευταία ερώτηση. Πριν από λίγο, λέω, Βατσίποτε, αυτό που άλλαξε ο Ίβιτς είναι η αυτοπεποίθηση περισσότερο που μας έχει δώσει. Θα συμφωνήσεις ή θα προσθέσεις κάτι ακόμα? Ο κάθε προπονητής έχει τα δικά του στοιχεία. Εγώ σίγουρα αυτό που χαίρομαι που βλέπω αυτή τη στιγμή είναι ότι έχει έρθει ένας άνθρωπος στην ομάδα, ο οποίος γνωρίζει τον ΠΑΟΚ και έχει καταφέρει τον τελευταίο καιρό να πάρει την ένταση που δημιουργεί όλος αυτός ο σύλλογος. Την έχει απορροφήσει. Έτσι νομίζω. Είναι πολύ καλό αυτό, νομίζω, για την ομάδα. Το βλέπω στα πρόσωπά μας, στους παίχτες. Να μπορούμε να δουλεύουμε ανεπηρέαστοι και προσιλωμένοι στο στόχο μας. Αυτό μόνο θα πω και τίποτα άλλο. Για τους προπονητές, έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσει να μιλάω.